Καλησπέρα σε όλους από την Ζωφριά. Έβδομη αγωνιστική των δράτων της καλοκαιρινής development. Ο Μικρόγοσμος στο 2-5 φιλοξενεί τους Casonic Bears, οι οποίοι είναι αίτητοι. 8-0 είναι το σερί. Τελευταία αγωνιστική οι Casonic νίκησαν τους Dua Diesels με 66-39, ενώ από την άλλη ο Μικρόγοσμος έχασε από την Intercity από έξω τους λεγάμενους στα χαρτιά και από την Intercity στο παρκέ. Πρωτοκαλάχτου μάτς. Πεντάδες διαθεσμένοι και για τους δε μέχρι στιγμής. Μαζεύονται σιγά σιγά και οι υπόλοιποι. Έχουν δουλευτεί 7 από το τηλεκό. Το ενδιαφέρον σήμερα είναι ότι ένας φέρνει από τους Κασόνι και ένας από την ομάδα του Μικρόγοσμου συναντώνται μετά από 10 χρόνια από τη γωνία, το Σούταστρο από τον Ασφακόπουλο. Ο ένας είναι ο κύριος εδώ, ο Παναγιώτης, και ο άλλος είναι ο Δημήτρης ο Κουμάς, που δώσαν και μια ωραία συνέντευξη πριν το μάτς. Ρίσκος στο την περιφέρεια μέσα, και αυτό η απάντηση έρχεται από τον Σταθόπουλο. Ρώσος Καρακοσταντής στη γωνία, Σμακόπουλος για 3 στο σίδερο, rebound από τον Σταθόπουλο. Αποστολή δεν το έχουμε δει καθόλου. Περάκης, Δούμας, Σαφαρώνης, Φυσάλης, Σταθόπουλος, Συντερέας και Φραγκογιάννης η αποστολή του Μικρόκοσμου. Από την άλλη Ασμακόπουλος, Φυριακός, Λύκος, το Μελιώτης, Καρακοσταντής, αλλά και ο Ζιγούρης, όπου θα έρθει λογικά αργότερα. Τώρα που γράφουμε είναι 10 και 20, κατά τις και μισή θα έρθει. 3-3 στο πρώτο δίλεπτο του παιχνιδιού. Κακοσταντής, καλή κυκλοφορία, το τρίποντο είναι στο στόχο. Μόνο τρίποντο στο ξεκίνημα. Ένα από τον Μικρόγοσμο, ένα από τον Καρακοσταντή και ένα από τον Ασφακόπουλο, να πιάνω κάποιο λάθος. Λόμπα στον Γκούμα. Δημήτρης ανοίγει τον λογαριασμό του. Καστάνη και έχω πετύχει τελευταία, το Μικρόγοσμο τον έχω αφήσει. Νομίζω από τα πρώτα μάτια του Σάμερ έχω να αφήσει αυτό το τύπο. Νομίζω το πλάνο των Λευκών έχει δουλέψει το 100% στο καλοκαιρινό. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Από την άλλη ο Μικρόγοσμος προετοιμάζεται εν όψη χειμερινού μπλοκ εδώ από τον Λίκο πάνω στον Γκούμα. Το πιο χαλαρά. Για μένα θα μπορούσε να κάνει λίγα παραπάνω πράγματα αν μαζευόταν. Παρόλο που να πούμε ότι είναι η πρώτη του εμπειρία σε ομάδες, απέναντι σε ομάδες μάλλον πιο υψηλών κατηγοριών. Αλλά προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ. Εμείς στο τρίποντο και από τον Εμιλιάνο. Εδώ είναι οι Casonic, οι οποίοι νομίζω θέλουν να βγουν από νωρίς τις βάσεις. Αυτό κάνουν στα περισσότερα από τα παιχνίδια που τους έχω δει και εγώ. Λόμπα στον Ασημακόπουλο, δεν γίνεται ασίστη η πάσα του Καρακοσταντή. Παραμένει το 5-9. Στόπουλος έχει χώρο, σηκώνεται για 3, το χάνει, ριμπόν του άλλα. Πόδι έχουμε. από την baseline με τον Ασημακόπουλο, τον οποίο το μαρκάρει και ο Γκουμάς. Αυτά θέλω να βλέπω. Τρίποντο του Καρακοσταντή τώρα. Αυτό είναι το δεύτερο του. 5-12. Γκουμάς, μετά την πάσα του Φραγκογιάννη. Σταθόπουλος. Τελειώνει ο χρόνος, Φυσάλης αναγκαστεί να σουτάρει, το κάνει στην εκνοή, θα το χάσει, λοιπόν του άλλα. Θα πέσει το τρίποδο. Και να φαίνεται καλά. 14 για τους Κασόνικ. Βρόσος, Καρακοσταντής, πάει για το τρίτο και το βάζει. Τρία τρίποντα από τον έμπειρο γκάρτ των φιλοξενούμενων. Δύο το σουτ, αυτό και αυτό από τον Δημήτρη. Είμαστε από τους 4 κοντούς. Την διαφορά σε λογοψή τεχνή, είχαν περάσει μπροστά με σύν 10 εκαστονή, 5-15 μέχρι προηγουμένως. Νίκος, Τρίσο, άλλα. Μπάλα τον πουλάει εδώ, λοιπόν του Φυσάλη. Χαλαρό το ματμαξιμίσιο, έχει πολλά φάουλ, κυρίως επίθεση που παίζουν και οι δύο ομάδες. Μπροστά οι Κασόνικ, οι οποίοι είναι αρκετά εύστοχοι από την περιφέρεια μέχρι στιγμής. Έχουν δει και ένα καλάθι από κοντά με τον Εμιλιάνο. Ένα καλάθι και φάουλ. Αυτό μπροστά από την περιφέρεια τώρα. Από τον Τσατσαρόνι. Καρακοσταντής, Δρόσος, για τρεις. Η μπάλα πήγε να του κλείσει το μάτι. Κατόπουλος, Σαρώνης, είναι στον Φρυσάλη, κλείνεται, βγάζει έξω. Παρογιάννης στημένος, αλλά άστοχος rebound. Από τον Τσαδαρώνη μπάλα βγαίνει εκτός. Ρώσος βρήκε χώρο, τελείωσε ωραία τη φάση. Άνοιξε η άμυνα. Κάτος και ο Γιώργος. Στα 17 και πάλι στο συν 10 Κασονίκ. Γκουμάς προς τα μέσα, βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε με το δεξί, το έχασε. Νέα ευκαιρία, ούτε τώρα στον στόχο Δημήτρης. Τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου, ξεκάθαρα καλύτερα οι Κασόνικ, οι οποίοι διαβρύνουν το προβάδισμα του τώρα με τον Καρακοσταντή. Τον Ασημακόπουλο. Ο Ασημακόπουλος φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, στους 5 πόντους. Ο Καρακοσταντής οδηγεί με 3 τρίποντα, από την άλλη 4 πόντους έχει πετύχει ο Δημήτρης ο Γκουμάς. Λιάμε τώρα εδώ, rebound του Μίκου. Τσαφαρώνης, στημένος για 2, και τώρα η μπάλα πίνει λίγο τελευταία τους παίχτες του μικρού κοσμού. Τελευταίες επιθέσεις θα μπορούσαν να ήταν εύστοχες. Λίγος αστοχή από κοντά. Παγιογιάννης, μεγάλη πάσα, Σταθόπουλος, αριστερός διάδρομος, 9-19. Το time out, 1-16 απομένει στο φωτεινό πίνακα της ζωφριάς. Μπροστά η Κασόνικ. Επιστροφίαμε μετά το time out. 9-19, μεγαλύτερη διαφορά αυτή των 12 πόντων. Άντε υπέρ των Κασόνικ Beach. Αλλά περνάει ο Κόπουλος, όχι. Ο Κόπουλος είναι στους 5 ποντούς, κάνει καλό ξεκίνημα, από εκεί πέρα τα σκύπτρα έχει πάρει ο Καρακοσταντής κυρίως, που έχει 3 τρίποντα. Τελευταία 40 δεύτερα, Σταθόπουλος, βρίσκει ωραία πάσα στα Τσαρώνης, αστοχή υπό την πίεση του Νίκου, μαζεύει ο ίδιος και τελειώνει σε δεύτερο χρόνο τη φάση. 19 μπρος πίσω. 17,4 για τον μικρό κόσμο. Γιάννης άναβε την πρόθεσή του ο Βρόσος, πίεσε και έκλεψε, έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο, κατάλληλη στιγμή η πάση στον Καρακοσταντή, τελείωμα της φάσης και το 13-11-21. Δεύτερη περίοδος εδώ στο κλειστό του Ζωφριάς, 12-21 το σκορ, τρίποντο στο ξεκίνημα της περίοδου και μετράει λέει ο Γκουμάς. Πρώτη πόντι για τον Σιδερέα, ειδικά αυτός είναι ενδομένως με 3 στο Δευτέρι που έχω. Γούρης, Νίκος, προς τα μέσα, rebound του Σταθόπουλου, όχι. Και αναλυθεί ο χρόνος, Καρακοσταντής με ένα φλότερ, δεν ευστοχεί. Εδώ πίεση του Κούμα, Λίκος, κρατεί, βάλε έξω τον Βρόσο. Γούρης από τη γωνία, έχει χρόνο ο Γιώργος, είναι κρύος όμως. Από τον Κούμα, πίεση και από τον Λίκο, ακόμα να κλέφει στο ξεκίνημα από τους Εικασόνι. Βρόσος, Λίκος, Σιγούρης ξαναφέρνει από το δύσκολο βολόν το σουτ στο σίδερο, rebound του Λίκου, επιθετικό, ούτε τώρα το καλάθι. Πάνω, Σιδερέας είναι το 13 είναι και το μυστήριο. Γκουμάς πίεση πάνω στο Ζαρέα από τον Βρόσο. Τρεις ο Δημήτρης, στο σίδερο rebound από τον Γιώργο τον Ζιγούρη. Μόλις να καλάτε από τον Σιδερέα στο πρώτο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ένα τρίποντάκι. Άστος ο Ασμακόπουλος, μάζεψε ο Γκούμας. Έφυγε στον εμπειασμό, έφυγε την πάθο, την κατάλαβε ο Ζιγούρης και βάλει τα χέρια του για να την κόψει. Στο σουτ, άστοχα από τον Σταθόπουλο, μάζεψε ο Παναγιώτης. Καλά στον Καρακοσταντή. Βρόσος προς τα μέσα. Καλιά με το Κούμα, μπάλα ξανά στα χέρια του τον Κασόνικ, πρώτο καλάθι για την ομάδα του. 14-23. Ο Βρόσος, ο οποίος δεν ξέρω πόσο καιρό είναι στην ομάδα. Πέρσι δεν είναι... μπορεί να είναι και πέρσι. Γενικότερα Καστόνικ στα δικά μου τα μάτια φαίνονται από τις πιο δουλεμένες και έμπειρες ομάδες, ξέρουν να παίζουν ο ένας με τον άλλον. Δεν έτυχε η καταταξή τους στον όμιλο, είναι ένα από τους πιο δύσκολους ομίλους της καλοκαιρινής development. Αυτός τώρα ο Σιδερέας, καλά δεν θέλει τον επιθαρώνει, rebound του Λίκου. Ο Βρόσος έχει χώρο, μπάλα τον πουλάει τώρα, μάζεψε ο Χρυσάς, αμυντικό και άφησε τον Σιδερέα. Baseline, 5 και 57 απομένουν. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, η Καστόνικ ελέγχει το match. Ξεκίνησαν καλά, ήταν έξω από την περιφέρεια και από εκείνο το σημείο και έπειτα νομίζω δεν έχουν κοιτάξει πίσω. Σιγούρης βούτυξε, έκλεψε και άφησε στον Βρόσο. Φυλιασμός τώρα για τους λευκούς. Στρέφει ο Τσασαρώνης, Βρόσος, με περίεργο τρόπο βάζει την μπάλα στο καλάθι. 4 συνεχόμενοι πόντοι από τον Δροσαριάν. Ο Γιάννης σε πάφα τα λιάμνα του Ασημακόπουλου. Ο Γιάννης Ασημακόπουλος περνάει στη Woodside στον Σιδερέα. Καλή άμυνα του Ζιγούρου, ο οποίος βουτώντας βγάζει την μπάλα από τα χέρια του. Φραγκογιάννης με μεγάλη καμπύλη, αστροδοσιούτ. 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλι του ημιχρονού. Κόπουλος Σαγκούρης από την γωνία ψάχνει τον Νίκο και τον βρίσκει. Καλή κυκλοφορία για ακόμα μια φορά από τους Κασόνι και Βρόσος. Στοχή από την περιφέρεια. Κρίμα, ήταν ωραία επίθεση. Και εσύ πάτησε την πλάγια γραμμή στον Κόπουλος. Το σουτ, το Σμακόπουλος συνδέεται, rebound επιθετικό του Λίκου, Ζιγούρης στο σίδερο, μαζεύει ο Φραγκογιάννης, ο οποίος ψάχνει τη μεγάλη, την καταλαβαίνει όμως και την κλέβει ο Γιώργος. Διασμός τώρα με τον Ζιγούρη, ο οποίος δείχνει τον Σμακόπουλο, η μπάλα βγαίνει εκτός των 4 γραμμών. Time out έχουμε, 14-25. Συνέχεια στο μάτς, στρέφουμε από το time out, 14-25 συν 11 για τους Κασόνικ. Τίποτα από την γωνία, καλάθι και πάρα από το Σιδερέα μετά από αρκετή ώρα και ανοίξει το σκορ της περιόδου και από τότε είχε μείνει άσφερος. Έκτος πόντος του Μικρόκοσμου, από την άλλη 4 από την Κασόνικ από πλευράς σκορ και θεάμα τους. Αυτό είναι ίσως ένα, μάλλον θα είναι το χειρότερο δεκάλεπτο λογικά. Κατσοντής απαντάει από την γωνία. Ελπίζω να μην πάω κουβά, το πάρει εδώ να δεις, αλλά δεν νομίζω να πάει έτσι το μάτς. Κάποια στιγμή θα βρουν το χέρι τους και οι Κασόνικ και ο Μικρόκοσμος θα ανεβάσει λίγο ταχύτητα. Αυτό είναι το τουλάχιστον. Ζιγούρης στους πρώτους του 2 πόντους. 17-30. Παρώνης, είναι στο φρυσάλι, ωραία πάση στον Γκούμα. Έκλεισε ο Λύκος και έδειξε τα φωτά. Ωραία προσπίση, σουτ για 2. Άστοχο rebound του Άλλα. Ευκαιρία να τρέξουν και πάλι οι λευκοί. Σμακόπουλος πάτησε γερά, στόχισε. Ακόμα να κλέψουν για τους Κασόνικ, θέλω να δω πως το έχουνε. Είμαι εδώ λίγο stats, δεν έχουμε πει καθόλου στο match. Ζιγούρης για 3, άτυχος εδώ ο Γιώργος. Ζήτη ο Μπούμας, θέλουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο του χρόνου. Τρία τρίποντα από τον Μικρόκοσμο, 5 από τους Κασόνικ. Τα κλεψίματα, 0-8. Παίρνει της ομάδας του Γιώργου του Ζιγούρου, λάθος τώρα. Εδώ. Αυτή νομίζω είναι και μία από τις βασικές διαφορές μαζί και με τα, όπως είναι λογικό, περισσότερα λάθη Μικρόκοσμου. 7-1-3. 17-30 το σκορ. Προγραμμένη επίθεση με τον Γκούμα. Ρόνης Σάλης στον Ευσταθόπουλο, θα ποτίσει τον Γκούμα. Ίσως Ζιγούρης, ωραία προσπίση από τον Δημήτρη, το σούτ είναι άστοχο. Μεγάλη πάση στον Καρακοσταντή, αυτό δεν θα το χάσει. και η επιστροφή του στον Περέα. 17-32. Σταφόπουλος. Λόμπα στον Γκούμα. Μιέζει ο Γιώργος για 3. Άσχημα της Σιδερέας, rebound από τον Λίκο μόνο. Ο Σιδερέας έχει σκοράρει για τον μικρό ποσμό. Από την άλλη έχουμε 3 διαφορετικούς σκόρες, 4 πόντους έχει ο Δρόσος, 3 έχει ο Καρακβαντής και ένα δίποντο έχει ο Γιώργος Ζιγούρης. Αλλά drive, αστοχή ελίωμα. Ούμας προς τα μέσα, Αλικαρίσου καλά στον Δημήτριο, 19-32. Μας γίνεται ο πρώτος που σκοράρει πέρα από τον Σιδερέα. Σε κάτι αντίκους. Ακριβώς μισό λεπτό απομένει. Καρακσταντής το ζυγίζει, το παίρνει και το βάζει. Τελευταία 10 δεύτερα, πίεση, κλέψιμο από τον Ασημακόπουλο, 5-4, φάουλ πάνω στην προσπάθεια και βολές. Αναφορά με τον Φραγκογιάννη. Άλλη μία ζητάει το σουτ πίσω από το κέντρο. Καλό ήταν, 19-36 σκορ πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά. Κάναμε ένα μικρό break και ξεκινάμε. 11-21 το σκορ της πρώτης περίοδου, 15 το επιμέρους σκορ της δεύτερης. Σιγούρης και όλο το χρόνο, αλλά το χάνει από τη γωνία, rebound το επιθετικό του άλλα, να 14 επίθεση. Καλοφαντής, Μπούρης τώρα επιλέγει να επιθετεί προς τα μέσα, το κάνει, το χάνει, rebound του Λίκου, δεν έχει έναν ρολόι, πίεση από δίδυ καρπούς, κλέψει με τον μικρό κόσμο, διασμός 3 αντίον ενός, Κούμας, άσκη μπάλα, καλά του Δημήτρη. Ρώσος είναι στο Ζιγούρι, drive παράλληλα από την baseline, ωραίο layup από τον Γιώργο. Τέταρτος πόντος του Γιώργου. Ξένα 38. Στην ξένα του Πιτσάλη, Κούμας, Στολφίνα ξεπροδού τον Καρακοσταντή, βρίσκει πάσα, καλάθι του Σαρώνη. Ότι δηλαδή είναι το μάτι από αυτή θα πάει. Αν νικήσουν απόψε οι Κασόνοι, που με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι εμείς από την αναμέτρηση, κάτι τέτοιο προβλέπω, θα φτάσουν και πάλι στην πρώτη θέση, περνούν σε Βαλχαλά. Βαλχαλά ήταν, για να σας κάνω μια τυπαφορία, να σας πω τι γίνεται με τον Όμιλο. Μόνο σίγουρο ότι θα πάνε μόνοι πρώτοι. Άρα το Χρυσάλη γίνεται ο τρίτος σκόρερ του μικροβοσμού. Ρώσος σκριν του Λίκου, περνάει ανάποδα ο Δοσταγιάννου που πήγε να βρει τρελή πάσα στον Αλλά. Ναι, θα περάσω τους Valhalla, καλά το είπα. Ο μικρό κοσμολογικά δεν προλαβαίνει το τρένο των play-off. Πολύ δύσκολο θα μπει, έως και κατόρθω θα έλεγα. Να δούμε τι απομένει για τις δύο ομάδες στην φάση των ομίλων. Μεταξύ έχουν βγει και διασταυρώσεις για τα play-off. Τα πρώτα παιχνίδια θα είναι διπλά με διαφορά αγώνων. Στις πρώτες τρεις φάσεις η μονάδα είναι στο Final Four αν είδα καλά. Έχω δει προς παρόν τι έχει το μενού για τους Καυσόνικ. Οι δύο παιχνιδάκια βλέπω ακόμα απέναντι στην Κλέο και στους Καμπανάς. Πίσω από τον Κοτσαρόνι, έχουμε βήματα. Να από την άλλη ο μικρό κόσμος θα διασταυρώσει ταξίδι του με τους Καμπάνας, τους Καοχούρτς και τελευταία αγωνιστική με την Τιβάνα. Το σημερινό παιχνίδι είναι ούτως ή άλλως της αναβολής. Ρώσος βγάζει έξω, Καραξαντής μαζεύει, σηκώνεται και για τρεις, αλλά το χάνει λοιπόν του Κούμα. Τώρα όμως υπάρχει ακόμα για να δούμε με ποιον όμιλο διασταυρώνονται οι Κασονίκ. Σάνης άστοχος rebound του Άλλα. Τέταρτος πέφτει πάνω στον πέμπτο. Για τρεις ο Καρακταντής ούτε τώρα σημαδεύει σωστά, rebound από τον Σιβερέα. Οπότε λογικά πάμε εδώ. Οι Κασόνικ θα παίξουν με μια από τις ομάδες που θα καταλήξουν είτε στο 7 είτε στο 8, έτσι το κόβω. Άστος ο Παγκογιάννης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετή ρευστότητα στον πέμπτο ομιλό. 47 είναι στην 7η θέση, μοιράζονται τους ίδιους βαθμούς με την Σκουδιά Γαλαξίου, ενώ στην 8η είναι οι Κράσες, οι οποίοι έχουν έναν βαθμό παραπάνω από Green Rose και Winston Wizards. Σμαρκόπουλος από κοντά τελειώνει σε δεύτερο χρόνο τη φάση. Μόλις ο τέταρτος πόντος των Κασόνικ στην περίοδο αυτή. Για τρεις, ο Καρόνης είναι άστοχο, μαζεύει ο Άλλα. Προποθέσεις εφηλιασμού για τους Κασόνικ, Ζιγούρης. Τόσο σε λίγο κακή θέση. Βάμε διάβαση σωστά και ο Ζιγούρης. Αλλαγή για τον μικρό κόσμο. Είναι και ο Περάκης στον Ιθαντού. Αλλά δεν παίζει, δεν έχω δει με μια μάσκα, ελπίζω να είναι καλά. Γούμας, αστρός για 3, rebound του Άλλα. Μπαλά στον Ασημακόπουλο. 4 και 26 απομένει για το τρίτο δεκάλεπτο. Μόλις ένα φάουλ από τους Κασόνικ, οι οποίοι είχαν το πρώτο μήχρονο χωρίς κανέναν, θυμάμαι καλά. Βολές πέρα και τον Άλλα. Ωραία μόλις θα δούμε τους συμβούς μας. Μέσα η πρώτη. Ναι. Έξω η δεύτερη, rebound είναι επιθετικό του Λίκου. Πίεση του Κούμα, ο οποίος κλέβει. Σιδερέας. Πιέζει ο Άλλα, πλότερ, εύστοχο του Κούμα. Άπωσης και πάλι του Ναρόνι, δεν προκληρώνουν το κλέψιμο. Γουίς, Ρώσος, λόμπα στον Λίκο. Το καλάθι θα έρθει. Σου πετάει μπρο Γιάννη. Σου πετάει Άστον το σουτ. Πάλε εκτός από τα χέρια του Γιώργου του Ζιγούρη. Ευσταθόπουλου, ο οποίος επαναφέρει τώρα από την baseline, τρίποντο στην εκνοή, άσχημα του Φραγκογιάννη. Κόπουλος έχει χώρο, κάνει λάθος όμως, ίσως να πρέπει να σκοτωθεί εδώ. Κούμας για 3, άστρος ο Σιδερέας, μπάλα βγαίνει εκτός. Θέλει κάποιος time. Θέλετε ή όχι? Time θέλετε. Χαμηλά Λύκος, βάζει πλάτη τον αντιπαλό και τελειώνει τη φάση. Μια διαφορετική σκόρη από τη μία, τέτοια διαφορετική σκόρη και από την άλλη. Σταθόπουλος για 3, άστοχος rebound από τον Ζιγούρη, τελευταίο δίλεπτο. Ο Βρόσος, η μπάλα που κλείνει το μάτι. Κούμας έπαιξε ένα τρίπον που το βρήκε καλή άμυνα του Ασμακόπουλου. Για 3, αστοχή, δίδει ο ίδιος, ωραία πάσα στον Λύκο, καλάθι και πάλι από τον Μισηλό κάνει τους 4 πόντους στην περίοδο αυτή. Παπαγιάννης, είναι στον Κούμα, Θεσσαλόνης χωρίς κανένα πρόβλημα, γράφει το 29-50. Κόπουλος, κοντό το σουτ, μαζεύει ο Λύκος, δεύτερη ευκαιρία. Ράιβ τώρα προς το καλάθι, Σιγούρης μόνος του, παρά τον πούλησε, αλλά διορθώνει. Τέταρτος διαφορετικό σκόρερ από κοντά. Ο Βρόσος έχει βάλει ένα τριποντάκι, το έχασε. Φινάλε της περίοδου 29-52. Τελευταία περίοδος εδώ στη Σοφία, 29-52 το σκορ. Πρώτη επίθεση για τον μικρό κοσμό, ο Γιάννης παραδεάζει τον Σιδερέα, αλλά ξανά σε εκείνον. 7. Σταθόπουλος, καλή κλωζογάμα του Άλλα, τον άστοχο. Λύκος φάουλ του Σταθόπουλου, πρώτο της τελευταίας περίοδου. Ο Βρόσος, όχι, παραμένει το 29-52 στο πρώτο περίπου λεπτό της τελευταίας περίοδου. Φραγκογιάννης, σπάσει το ρόδι, πρώτο καλάθι για τον μικρό κόσμο. Βρόσος, στη γωνία για 3, ο Καρακοσταντής απαντάει, κάνει ακόμα ένα καλό μάτς. και στον Σπάρτακο νομίζω που είχα πετύχει και στο Εικασόνι τη τελευταία φορά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Σπάσα από τον Φραγκογιάννη, κατοχή περνάει στο Κασονίκ. Το πρώτο δεκάλεπτο, 15 το δεύτερο, 10-16 το τρίτο. Τώρα θα έχουμε το σκορ. Καλύτερο ξεκίνημα από τους Κασόνικ, οι οποίοι έχασαν μια κάμα από την αρχή και νομίζω διαχειρίζεται από τα καλάθι του άλλα τώρα. Μπάλα σε κάποια κίνηση και βρήκε από το Πλουσιντέλη. Σιδερέας εκτός ισορροπίας, αδύναμο το σουτ. Ο Κόμπουλος έφυγε. Την πάθα την πονηρή, δεν την βρήκε. Αλλαγή μέσα ο Ζιγούρης, έξω ο Άλλα. Του Μπούμα, στο σίδερο από την γωνία, εύστοχο το σουτ του Μουτσαφαρώνη. Η κυριοφρέα για ακόμα μια φορά, Κορακοσταντής, να δίναμε το σουτ. Ένα τρίλεπτο έχει περάσει, Φταχτόπουλος μαδεύει άστοχα, μαδεύει ο Ζαρώνης στο επιθετικό, πίεσε και έκρεψε ο Λύκος. Ωραία πάσα, Καρακοσταντής. Θα το στείλω για μπλούπερ τώρα, αυτό τι να κάνω. Γιώργο Ζιγούρη, στείλε μου τα φώτα σου. Αν δεν πάρω έκκληση από τον αρχηγό, δεν το στείλω στα μπλούπερ. Περιμένω ένα μήνυμα. Σταφόπουλος, αμυλάει μπάλα. Η πάσα, η μπάλα. Τόσο αγωνιστικό νωρίων από τα πόδια του Λυκού. Ο Γιάννης θα σκορθεί παρά το σπίτι του Φρυσάλη, θα στοχίσει. Θα ο Καρακοσταντής, ο οποίος τρέχει. Ρώσος βλέπει τον Ζιγούρη, στημένος για τρεις ο Γιώργος. Μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Για τρεις το σουτ μέσα από τον Σιδερέα. Μπρόσος Αντής, Νίκο, ωραία στο κόψο του Ασημακόπουλου, πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους Κασόνικ. Πολύ πολύ όμορφο μπάσκετ. Αλλάξαμε. Ο Γιάννης Σταθόπουλος, λάθος εδώ, έκλεψε Ζιγούρης. Πάσης στον Μπρόσο, τρεις εκείνος, το χλατσώνει και αυτό. Σιδερέας, μπλοκ του Λύκου, μαζεύει ο ίδιος και τελειώνει τη φάση από κοντά. Ρώσος, εμείς τον Ασημακόπουλο προσπίσει από εκείνον, μετά από τρίπλα το σουτ, ζήρει ακόμα επιθετικό ο Λύκος και βγάζει τον Καρακοσταντή για 3. Ακόμα ένα. όλο το βράδυ. Το κάνει αυτό άσος στον Κασόνικ. Βούμας για 3, λάθος και ο Δημήτρης. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε τρίποντα. Συνήθει από τις δύο ομάδες στα πρώτα 5 λεπτά. Καλάθι αποτελεί το assist στον Βρόσο τώρα. Γιάννης, φλότερ με μεγάλη καμπύλη, βολές, φάουλ του Λίκου. Φινεί στο ζιγούρι, το παίρνει ο Γιώργος, το χάσει, rebound του Λίκου. Μαριός πάρα πολύ επιθετικά ο ψηλός. Καρακοσταντής το έχασε, rebound, αμυντικό εν τέλει από τον Μεθακογιάννη, ο οποίος έξινα θα πάρει την κατοχή. Μας άσκοτο φλότερ. Γούρις προς τα μέσα, όχι, rebound από τον Σιδερέα. Δύσκολο λέαπ, άστοχο. Αυτοκαγκαστολίτς το κόψουν το Σμακόπουλου. Το αλάθι δεν θα έρθει στον εφηδιασμό. Τελευταία 2,5 λεπτά νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα. Κοντάκι από τον Σιδερέα. Ακόμα ένα. Σπάσα. Βούμας, μπλοκ του Λίκου. Μια ευκαιρία για τον Δημήτρη, ο οποίος θα το πάει αυτό το τρίποντο, αλλά θα το χάσει. Ο Ζιγούρης του χρωστάει ένα, δεν είναι πράγμα αυτό. Τώρα η μπάλα τον έστησε. Για τρεις της Εβερέας, την βιλίτσα του. Για κάτω το τελευταίο λεπτό. Ο Κοσμακόπουλος. Ο Παγκογιάννης, τελευταία 36 δεύτερα. Ρώσος, κολυφτείνει και εκείνο. Σάλης θέλει τρίποδάκι, το χάσει. 9 δεύτερα, άστο και αυτό. 46 δεύτερο τελικό σκορ. Κασόνικ πλέον εσίως στο 9-0 και στην κορυφή του παιχνιδιού. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.